κύριε Δήμαρχε, καλημέρα. Από τον 984. Καλημέρα σας. Λοιπόν, σας δίνω το λόγο και ξεκινάω από σας, γιατί η χθεσινή επίσκεψη είχε και τα δικά της. Να μας πείτε, αφού ολοκληρώθηκε λοιπόν, ποια είναι τα δεδομένα τα οποία από σήμερα έχετε. Αν έχει αλλάξει κάτι, ας ξεκινήσω από εκεί. Έχει αλλάξει κάτι, δεν έχει αλλάξει κάτι. Είναι, συζητήσαμε πάρα πολλά πράγματα, μιλήσαμε για πάρα πολλά θέματα. Από τη σύνταξη των φακέλων μέχρι τις αποζημιώσεις που δεν έχουν ακόμα δοθεί όλες ή έχουν δοθεί ένα μέρος κάποιες δόσεις. Συζητήσαμε για τις κατεδαφίσεις. Ωραία, να τα πάρουμε ένα-ένα για να δούμε τι συζητήθηκε και αν υπάρχει διέξοδος λύση, για να ξέρει και ο κόσμος που σας ακούει, σε αυτά τα οποία εσείς κυνηγάτε ως λύση σε όλο αυτό το διάστημα. Ωραία, ας ξεκινήσουμε με τις κατεδαφίσεις. Ωραία. Για τις κατεδαφίσεις είχαμε ένα σοβαρό πρόβλημα, το οποίο είναι ότι ενώ έχουν εκδοθεί οι ΠΑΕΚ, δεν κατεδαφίζονται τα κτίρια. Είναι ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί όλους και μας είχε, μάλιστα είχαμε και μια απορία, γιατί να μην κατεδαφίζονται τα κτίρια. Από τη στιγμή που έρχεται ο Δήμος με δωρεάν κατεδάφιση και δωρεάν μαζεύει τα μπάζα όλα και τα πάει σε ένα προορισμό ο οποίος είναι συγκεκριμένος, γιατί ο κόσμος δεν συνενεί. Καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει μια παραπληροφόρηση η οποία λέει ότι θα πάρει αποζημίωση αν κατεδαφίσει, αυτό είναι λάθος, ότι υπάρχει περίπτωση να κατεδαφίζοντας το σπίτι του μετά να θέλει να ξαναοικοδομήσει θα πρέπει να τηρήσει ορισμένες διαδικασίες που έχουν να κάνουν με το προοδομικό σχέδιο, οπότε ένα μέρος του οικοπαίδου δεν θα χτιστεί. Αυτά είναι πράγματα όμως τα οποία έτσι αλλιώς θα τα αντιμετώπιζε όταν θα ξανάχτιζε ένα καινούριο σπίτι, εφόσον το παλιό ήθελε μια ανανέωση. Νομίζω ότι ο κόσμος πρέπει να το δει το θέμα τελείως διαφορετικά και να ξεκινήσουμε να αρχίζουμε τις κατεδαφίσεις και να παίρνουμε, γιατί έχουμε περίπου μπροστά μας 1.200 κτίρια τα οποία πρέπει να εκδοθούν ΠΑΕΚ. Mm. Είναι σοβαρό το θέμα και πρέπει να δούμε. Δηλαδή, μισό λεπτό. Και στη χθεσινή μας την συνομιλία, βεβαιότητα επικαλεστήκατε αυτούς τους δύο λόγους, δηλαδή τον πολεδημικό σχεδιασμό. Αυτά και από την άλλη, και από την άλλη αυτό που είπατε, ότι υπάρχει, το πιστεύω σε κάποιους ανθρώπους, ή η λανθασμένη πληροφόρηση ότι δεν θα αποζημιωθούν. Αν και υπάρχει νομοθετική ρύθμιση για αυτό ότι αποζημιώνονται, και μάλιστα είπατε και κάτι άλλο, φαντάζομαι να ισχύει το ίδιο, ότι όλα αυτά τα έξοδα από το Δήμο καλύπτονται, και ότι ακόμα και σε περίπτωση που περάσει η προθεσμία κατεδάφισης ενός κτίσματος, το οποίο πρέπει να κατεδαφιστεί και για λόγους ασφαλείας, εσείς δεν θα χρεώσετε στον ιδιοκτήτη τα έξοδα αυτά, αλλά θα τα επιβαρυνθεί ο Δήμος. Ισχύει αυτό? Και ωραία. Και από τη στιγμή που ισχύει αυτή η τεχνογνωσία που πήρατε χθες, διότι ή παραπάνω πληροφόρηση, επειδή επικαλεστήκατε το Δήμαρχο Τυρνάβου, τι παραπάνω έφερε αφού ξεκινήσαμε από τις κατεδαφίσεις? Στο Δήμο Τυρνάβου κάνω το εξής. Ο Δήμαρχος και μας το έδωσε κιόλας. Ήταν μια νομοθετική ρύθμιση παλαιά που είχε βρει, ψάχνοντας πριν από 6-7 χρόνια. Βασίστηκε σε αυτήν και με απόφαση του Δημάρχου κατεδάφισε τα κτίρια. Μια απλή απόφαση και παρουσία του ιδιοκτήτη μπροστά την ώρα που καταθαριζόταν το κτίριο. Το πρόβλημά του αυτινού το μεγάλο ήταν πώς θα μπορούσε να κόψει τη σύνδεση με τη ΔΕΗ, με το ΔΕΔΙΕ. Αυτό το πρόβλημα εμείς δεν το έχουμε, γιατί σχεδόν σε όλα σε αυτά τα κτίρια δεν υπάρχει ρεύμα, έχει κοπεί το ρεύμα. Κατά τα άλλα, μας είπε να ακολουθήσουμε αυτό το δρόμο. Ο δρόμος αυτός δεν είναι απλός. Είχαν τις αντιρρήσεις τους στη μηχανική, τις εκφράσανε μέσα, γιατί καταλαβαίνετε ότι και εμείς από τους υπηρεσιακούς οδηγούμαστε σε πολλά πράγματα. Η πολεοδομία που έχουμε στο Δήμο μας
είσαι τις αντιρρήσεις της ότι χρειάζεται μια πολυοδομική άδεια για να γίνει, ναι, όλο αυτό το κομμάτι. Και ποια πολυοδομία, οι άνθρωποι οι ελάχιστοι που είναι ενισχυμένος ο Δήμος, και εκεί πρέπει να παρέμβει άμεσα η πολιτεία για να σας δώσει το προσωπικό, εκτός αν ενισχύθηκε, κύριε Φραγκάκη. Όχι, έχουμε πρόβλημα σοβαρό. Ο κύριος Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών μας υποσχέθησε ότι τα δύο άτομα που είχε υποσχεθεί από την προηγούμενη φορά θα έρθουν στην πολυοδομία μας. Και εκείνο που έχει σημασία είναι ότι ο κύριος Τριαντόπουλος είπε το εξής, επειδή η σύνταξη των φακέλων και για τις ΠΑΕΚ και για όλα αυτά καθυστερεί και εξαιτίας του ότι δεν βρίσκουν μηχανικούς οι άνθρωποι για να μπορέσουν να κάνουν το φάκελό τους. Εκεί τώρα είπε ότι θα κοιτάξει αν μπορέσει να βρει μεταπτυχιακούς φοιτητές ή φοιτητές οι οποίοι είναι στο πτυχίο, οι οποίοι είναι πάντα μηχανικοί, μιλάμε έτσι, από το Πολυτεχνείο, για να μπορέσουμε να ενισχύσουμε το κομμάτι, το εμψυχολικό των μηχανικών στην περιοχή μας, για να συντομεύσει τη διαδικασία όλη αυτή η οποία χρειάζεται. Θα δούμε αν μπορέσουμε να πετύχουμε αυτό το πράγμα, γιατί είναι σοβαρό. Συγγνώμη, δεν αναφέρατε χθες και δεν είπατε ότι ξέρετε ότι έχουν ήδη, όσας έχουν ενημερώσει, προσληφθεί οι 30 οι μηχανικοί οι οποίοι χρειάζονται, έτσι ώστε να στελεχώσουν αυτή τη διεύθυνση ΔΑΕΦΚ, μια και το ΤΑΕΦΚ φεύγει, το τμήμα δηλαδή φεύγει από το Αρκαλοχώρι, θα γίνει η στελέχωσή του εδώ όταν θα βρεθεί κατάλληλο κτίριο εδώ στο Ηράκλειο να εξυπηρετεί όλους τους Δήμους. Αυτοί οι 30 δεν φτάνουν και πάμε συνεπικουρικά και σε μεταπτυχιακούς φοιτητές από το Πολυτεχνείο, πολιτικούς μηχανικούς που μπορούν να βοηθήσουν, αλλά το λέω ως πληροφορία. Κυρία Δουλγεράκη, οι 30 εδώ που συζητάμε μεταξύ μας δεν φτάνουν μόνο για να δώσουν πληροφορίες, γιατί ο κόσμος σειραίει σε αυτές. Εάν εμείς ζητήσαμε τουλάχιστον, αφού η διεύθυνση δεν έρθει στο Αρκαλοχώρι, να γίνει ένα γραφείο στο Αρκαλοχώρι. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να γίνει το γραφείο. Εσείς νομίζετε ότι εκεί, αν γίνει ένα γραφείο, θα μπορέσουν 20-30 άτομα να ανταποκριθούν στη συζήτηση που θα υπάρχει? Μάλιστα. Δεν θα μπορέσουν. Καλά. Θα σας λέω εγώ. Τα 30 άτομα, αν δείτε σε παλιές θεομηνίες που υπήρξαν στην Αθήνα, σε άλλα μέρη της Ελλάδος, μιλάμε για 200-300 ανθρώπους οι οποίοι εξυπηρετούσαν τον κόσμο. Εδώ λοιπόν δεν είναι απλά τα πράγματα, και χωρίς να θέλω να θίξω τους δικούς σας τους προσκεκλημένους, μάλλον σοφότεροι είσαστε σε τοπικό επίπεδο και μεταφέρετε γνώση προς την υπόλοιπη Ελλάδα, παρά το τι γνώση ενδεχόμενα σας μετέφεραν εκείνοι στη χθεσινή ημέρα. Οι 30 δεν φτάνουν ούτε για τις πληροφορίες με τη δυναμική που υπάρχει. Στην πρώτη σας αναφορά χθες είπατε ότι είναι 220 τα κτίσματα τα οποία θα πρέπει άμεσα να κατεδαφιστούν μόνο στη δική σας την με δημοτική ενότητα. Ναι, κύριε Φραγκάκη, και σήμερα κάνει λέτε ενότητα, ωραία, μόνο στο Δήμο Μηνό, μόνο στο Δήμο Μηνό Παιδιάδος, ναι. Ωραία, ναι, συγγνώμη, διοικητικά στο Δήμο Μηνό Παιδιάδος, ενώ σήμερα λέτε ότι εδώ έχουμε άλλα 1200 ή έχουμε συνολικά 1200 για τα οποία θα πρέπει να εκδοθούν στη συνέχεια με χαρτιά, φύλλα, όπως τα είπατε, έτσι ώστε να προχωρήσουμε σε κατεδαφίσεις. Κοιτάξτε, κυρία Δουλγεράκη, κάτι να βάλω το πράγμα σε μια τάξη, γιατί νομίζω ότι λίγο το έχουμε μπερδέψει. 1200 είναι τα κτίρια τα οποία εμείς υπολογίζουμε από πρώτη και δεύτερη επίσκεψη που μου κάνει η μηχανική ότι θέλουν να κατεδάψει. Ότι θα βγουν ΠΑΕΚ. Δηλαδή πρωτόκολλα πρωτοβάθμιος λοιπόν και δευτεροβάθμιος. Τα κτίρια όμως τα κίτρινα που χρειάζεται πρωτοβάθμιο, δευτεροβάθμιο, τρίτοβάθμιο έλεγχο είναι πάνω από 7.000.
Μην βλέπουμε λίγο τα πράγματα. Είναι πάρα πολύ ωραία. Δεν μου λέτε να ρωτήσω κάτι πρακτικό. Και το, πρακτικό, ξέρετε, ναι. το ξέρετε, κύριε Φραγκάκη, διότι από τη στιγμή που είσαστε στην περιοχή και είσαστε δίπλα στην κοινωνία και ακούτε το δικό της τον παλμό και το τι λέει ο κόσμος, το ξέρετε. Εδώ οι άνθρωποι και οι υπάλληλοι, οι οποίοι, οι μηχανικοί που ήταν στο ΤΑΕΦΚ μέχρι σήμερα και πηγαίνονταν και έρχονταν οι άνθρωποι αυτοί, πραγματικά οι περισσότεροι λέγανε, ρε παιδιά, έχουμε πρόβλημα ακόμα και στην πληρωμή μας. Πού θα πάει να βρει μεταπτυχιακού στο Πολυτεχνείο, θα τους πληρώσει η πολίτη αυτούς τους ανθρώπους ή θα σας δημιουργήσει εκ νέου ένα παραπάνω πρόβλημα. Άρα πάμε σε εκείνους τους τρελούς τους χρόνους αναμονής. Κοιτάξτε, εμείς εξετάζουμε όλες τις περιπτώσεις. Μα το ξέρω, αλλά επειδή τα ακούτε και τα ξέρετε όλα αυτά. Δεν ξέρω εγώ αν θα βρεθούν ή αν δεν βρεθούν. Αλλά έπεσε στο τραπέζι αυτή η πρόταση να το ψάξουμε. Έχουμε ένα Πολυτεχνείο στην Κρήτη. Να δούμε αν μπορέσουν από εκεί κάποιοι άνθρωποι, οι οποίοι, κάποια παιδιά τα οποία θα θέλουν να συμπληρώσουν στο εισόδημά τους και έχουν κάποιο πρόβλημα, να έρθουν για ένα μήνα, για δύο μήνες, για τρεις μήνες, όσο μπορέσουν να, το προεκτείν... να βοηθήσουν την κατάσταση. Να το προεκτείνω το ερώτημα, γιατί εσείς τα ξέρετε πολύ καλύτερα και όταν κάνω εγώ λάθος και με διορθώνετε κιόλας, όπως με τα πρωτόκολλα κατεδάφισης. Να ρωτήσω, σας λένε, ακούστηκε αυτό, είπατε ότι έπεσε ως πρόταση. Υπάρχει όμως και εκείνη η άλλη εκκρεμότητα που έχει ακουστεί κατά κόρον το τελευταίο διάστημα, για την ενίσχυση της εφορίας νεότερων μνημείων που έχει δύο άτομα και πρέπει να περάσουν όλοι οι φάκελοι, γιατί θα πρέπει ούτως ή άλλως να ελεγχθούν από όλα αυτά τα σπίτια τα οποία υπολογίζεται ότι είναι κατεδαφιστέα πάνω από τα 1200. Για αυτούς υπάρχει πληροφορίες, έπεσε καμία πρόταση τι θα γίνει και αν θα ενισχυθεί, γιατί και αυτός είναι χρόνος που πάει πίσω. Δεν έπεσε τέτοια πληροφορία για να ενισχυθεί. Αν είναι να ενισχύουμε και εμείς θα μπορέσουμε να ενισχύσουμε την αρχαιολογία, νομίζω ότι είναι λίγο, δεν ξέρω, έπεσε όμως το εξής θέμα. Αν πρέπει να περάσουμε από την εφορία νεοτέρων μνημείων σε σπίτια τα οποία είναι κάτω από 100 χρόνων. Αυτό το τέτοιο έπεσε πάνω στο τραπέζι. Εκεί υπήρχε μια διχογνωμία, αν είναι... Γιατί οι άλλοι συνάδελφοι από την άλλη Ελλάδα λέγανε ότι αν τα σπίτια είναι κάτω από τα 100 χρόνια δεν χρειάζεται να περάσει η εφορία νεοτέρων μνημείων. Κάποιοι μηχανικοί λέγανε ότι πρέπει να περάσει από το 55 και μετά πρέπει να περνάνε. Μάλλον πριν το 55, λάθος έκανα, πρέπει να περνάνε. Αυτά είναι πράγματα τα οποία για μας τους αιρετούς, εμείς τα κάνουμε από δεφτά, χωρίς να μπορέσουμε να πούμε τίποτα. Γιατί... Όχι, δεν αντιλέγω πάνω σε αυτό. Το λέω με την έννοια της διαδικασίας και των δύσκολων ή των δυσκολιών που αντιμετωπίζετε αυτή την ώρα. Γιατί πάνω που ακούγεται κάτι και πάει να επιληθεί, υπάρχει μια καλή θέληση, μια προσπάθεια να επιληθεί ένα θέμα, σας προκύπτει ένα δεύτερο. Γι' αυτό σας το είπα αυτό. Γιατί στο τέλος θα φτάσουμε να λέμε ότι, ξέρετε, τώρα θα σας πούνε και κάτι άλλο. Ρε παιδιά, μήπως θα πρέπει να έρθουν και μελετητικά γραφεία να μείνουν εδώ στην περιοχή, παίρνουν το ΤΑΕΦ, βλέπουμε ότι υπάρχουν δυσκολίες έτσι ώστε να αναλάβουν συνολικά αυτή τη δουλειά, αλλά και με το όποιο κόστος βαρύνει τον ίδιο τον ιδιοκτήτη, παρά την προσπάθεια που εσείς κάνετε, ξέρετε, χωρίς να πληρώνει ο κόσμος, να προχωρήσετε τις διαδικασίες. Αυτό είναι ένα ερώτημα. Εμείς προσπαθούμε, κυρία Δουγεράκη, προσπαθούμε ένα πράγμα. Να διευκολύνουμε όσο γίνεται δυνατόν, όσο μπορούμε περισσότερο, τον Δημότη. Διότι ο Δημότης είναι αυτός ο οποίος θα πληρώσει το μάρμαρο στο τέλος. Λοιπόν, εμείς προσπαθούμε να τον διευκολύνουμε. Μα γι' αυτό το θέλουμε, είπα, θα σας πούνε στο τέλος. Να κάνει γρήγορα όλες τις διαδικασίες. Και εκείνο που εγώ είχα προτείνει, και το ξανά έβαλα σαν θέμα, εγώ είχα προτείνει να δώσουμε ένα στάνταρ ποσό στον κόσμο, σε αυτούς που έχουν πράσινα, που θέλουν τώρα την οικοσυσκευή, σε αυτούς που έχουν κίτρινα και χρειάζεται επιδιορθώσεις. Όλους αυτούς να δώσουμε ένα ποσό. Μια ταρίφα, 3 χιλιάρικα, 5 χιλιάρικα, 10 χιλιάρικα, όσο είναι. Θα έφευγε το 80 με 85% των ανθρώπων και δεν θα χρειαζόταν να κάνουν φακέλους, γιατί υπόθηκε εκεί ότι έγινε φάκελος με 25 χιλιάρικα. Ζητηθήκαν 25 χιλιάρικα. Δηλαδή, κάτι παράξενα, πρώτη φορά να τα ακούμε νούμερα και τρελά νούμερα. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια αυτό το πράγμα. Αλλά
Προσπαθούμε να βρούμε λοιπόν ένα τρόπο να διευκολυνθεί ο πολίτης. Πάμε τώρα στο άλλο. Ναι, κάναμε 220 περίπου ΠΑΕΚ που έχουν εκδοθεί μέχρι τώρα. Αυτό το πράγμα δεν σας φαίνεται σας παράξενο με τόση διαδικασία για να φτάσουμε εκεί και μετά να μην έρθει ο κόσμος να λέει ναι, γκρεμίστε το. Ναι. Αυτό είναι, είναι μπορούμε να πούμε, γιατί μετά από τόση αγωνία και με τόση, ας πούμε, φασαρία που χρειάζεται για να γίνει όλη αυτή η ιστορία, ενώς, μόλις πάρει το πρωτόκολλο θα χαρεί να πει εντάξει, το γκρεμίζω. Και όμως βλέπουμε ότι δεν υπάρχει ανταπόκριση. Έμπαιτα άτομα. Ωραία. Για φύγετε λίγο από τα κατεδαφιστέα, διότι με τους ρυθμούς που το πάμε και με αυτά τα οποία υπάρχουν ως ελλείψεις, έτσι όπως καταγράφονται και από εσάς, λέω το εξής. Εδώ, για να πάμε σε ένα φάκελο, τη σύσταση ενός φακέλου, αναρωτιέμαι με τόσες χιλιάδες εκκρεμότητες σε τι βάθος χρόνου προχωράτε, κύριε Φραγκάκη, για να έρθει επιτέλους αυτή η περίφημη ανάπτυξη στην περιοχή, όταν λέμε ότι μπορεί να ψάχνουμε ακόμα και μεταπτυχιακούς από το Πολυτεχνείο. Δεν λέω καλή λύση όταν η πολιτεία δεν μπορεί να βοηθήσει διαφορετικά. Δηλαδή με τη σύσταση του φακέλου τι θα γίνει, πόσο καιρό θα πάρει, διότι χρόνος και κόστος είναι παράγοντες οι οποίοι, με συγχωρείτε, είναι αποτρεπτικοί για να πάει κάποιος να προχωρήσει στη σύσταση του φακέλου. Ωραία, εντάξει, αυτό εγώ δεν θα ήθελα να το συνδέσω με την ανάπτυξη και να πω ότι αν δεν κατεδαφιστούν τα κτίρια δεν θα υπάρχει ανάπτυξη στην περιοχή. Δεν θα ήθελα να κάνω ένα τέτοιο σωτικό και μια τέτοια σύνδεση, γιατί πιστεύω ότι δεν είναι μόνο η κατεδάφιση θέμα ανάπτυξη. Εντάξει, αυτό το πράγμα είναι ένα μέρος, αλλά δεν είναι αυτό το οποίο λείπει. Θα σας πω και ένα άλλο νούμερο. Σας λείπουν γενικότερα και τα κοιτάτε σαν δημοτική αρχή συνολικά, γιατί εσείς είσαστε αυτός που διαμαρτύρεστε και η δημοτική αρχή στο σύνολό της και ο κόσμος, διότι μην ξεχνάμε ότι φεύγει και ο κόσμος από την περιοχή σας, γιατί δεν ξέρει τι να κάνει. Έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, παίρνει φύλλα και φτερά και αποδυναμώνεται και λιγοστεύει ο πληθυσμός και η ανάπτυξη είναι διαφορετική. Και εσείς ως επιχειρηματίας και άνθρωπος ο οποίος ξέρετε τα της αγοράς, κύριε Φραγκάκη, αλλιώς το κινείται το πράγμα και πιο ευέλικτα το βλέπετε. Γι' αυτό σας το έθεσα το θέμα. Ναι, εγώ όμως έχω να σας πω δύο πράγματα τα οποία ίσως να μην τα έχετε υπόψη σας. Ότι αυτή τη στιγμή εμείς έχουμε μία μείωση στην περιοχή μας γύρω στο 25% στο Δήμο μας. Έχουμε γύρω στο 25%, το οποίο, γιατί εγώ μιλάω πάντα επί πραγματικά νούμερα, γιατί ακούς κάποιους άλλους και λένε κάποια τρελά πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Επικαλείστε πάντα κάποιους άλλους που λένε, κάνουν, δείχνουν, αλλά δεν ξέρω ποιους εννοείτε. Δηλαδή, μην παρεξηγηθείτε στο τέλος. Γιατί εγώ δεν έχω τέτοια εικόνα. Ναι, αυτή τη στιγμή, άμα πάτε στο Αργαλοχώρι να ακούσετε, θα ακούσετε, ας πούμε, από τον κόσμο να μιλάει και να λέει ότι έχουμε μια μείωση 50%. Θα λέει ότι έχουμε μια μείωση, απογραφήκανε τόσοι. Είναι κάποια νούμερα τα οποία δεν ισχύουν. Ναι. Εγώ όταν μιλάω με κάποια νούμερα. Ωραία, συνεχίστε. Δεν μπορώ να πω ότι μου ήρθε στο κεφάλι. Ωραία, κάποια στιγμή. Για συνεχίστε. Λοιπόν, μείωση, εγώ, λοιπόν. Η ενημέρωση που έχω από πηγές οι οποίες είναι σοβαρές και είναι και πηγές, ας πούμε, που μπορεί κανείς να έχει εμπιστοσύνη απόλυτη, είναι ότι έχουμε μία μείωση του 25%, η οποία μείωση, προσέξτε να δείτε, επειδή υπάρχουν σε Χερσόνησο απογραφέντες 600 άτομα τα οποία είναι φιλοξενούμενοι, υπολογίζεται ότι αυτοί οι 600 είναι όλοι σχεδόν, και αν δεν είναι όλοι, το 90% είναι από την περιοχή μας. Έτσι ήταν στα ξενοδοχεία. Το μήνα Νοέμβριο και Δεκέμβριο στα ξενοδοχεία ήταν αυτοί που ήταν άστεγοι. Εντάξει. Συμφωνούμε μέχρι εδώ. Εγώ γιατί να συμφωνήσω, εγώ σας ακούω. Άλλος θα πρέπει να συμφωνήσει όχι μαζί σας. Αν αυτούς τους προσθέσουμε στους απογραφέντες, το 25% κατεβαίνει στο 22%. Ότι είναι μείωση ο πληθυσμός στην περιοχή μας. Ναι. Το 22% αυτό δεν διαφέρει, κυρία Δουγεράκη, πολύ από τις μειώσεις που έχουν όλοι οι δήμοι της ενδοχώρας. Ναι.
Δηλαδή πρέπει να καταφέρουμε τα πράγματα να δίνουμε, να μην απογοητεύουμε τον κόσμο. Δεν σας τρομάζει δηλαδή, θέλετε να πείτε. Προς Θεού, δεν μιλάω για εσάς. Δεν μιλάω για εσάς. Όχι, όχι, δεν σας τρομάζει, θέλετε να πείτε, αυτή η διαρροή πληθυσμού αυτή την ώρα, αφού είναι ποσοστά που πάνω κάτω καταγράφονται στους δήμους της ενδοχώρας, καθώς ο κόσμος επιλέγει τα αστικά κέντρα, πηγαίνει να έχει μια καλύτερη διαβίωση, λέτε εσείς. Ναι. Αν, σαν δήμαρχο, αν θέλετε, με τρομάζει πάρα πολύ το κομμάτι το επιχειρηματικό. Διότι το Αρκαλοχώρι ήταν μια πόλη επιχειρηματική, είχε πάρα πολύ ψηλά. Ήταν το εμπόριο. Σαφέστατα. Ναι, κέντρο αναφοράς. Αυτό με τρομάζει πιο πολύ. Και αυτό ήθελα, θέλω και προσπαθώ να μπορέσω να ενισχύσουμε. Ο πληθυσμός θα ξανάρθει. Ο κόσμος θα ξαναγυρίσει. Άμα έχει μια επιχείρηση και ξανανοίξει, όπως τώρα να ενισχυθεί, να πάρει, ξέρω εγώ, κάποια χρήματα, να μπορέσει να σταθεί στα πόδια της, ο κόσμος θα ξαναγυρίσει πίσω και αυτός που έχει φύγει. Αλλά σας λέω και πάλι, δεν είναι τόσο τρομακτικά, και να μην φέρουμε τον κατακλυσμό, γιατί και ο κόσμος πρέπει να ακούει για πράγματα θερμικά, μην απογοητεύεται συνέχεια. Έχουμε που έχουμε. Είναι αυτά που έχουμε πάθει στην περιοχή. Εγώ κύριε Φραγκάκη, σας ακούω πολύ προσεκτικά. Προς το παρόν, και το λέω γιατί ποτέ κανένας δεν ξέρει τι θα του έρθει παρακάτω, το σπίτι μου το διαθέτω. Εμείς κάναμε μια πρόταση. Δεν ζω σε κάποιο οικίσκο, δεν χρειάζεται να προχωρήσω στη σύσταση κάποιου φακέλου. Και λέω προς το παρόν γιατί δεν ξέρω τι μου επιφυλάσσει το αύριο. Έτσι, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, ή το επόμενο λεπτό, όπως τον καθένα από εμάς. Οι άνθρωποι οι οποίοι μένουν μέσα στους οικίσκους, οι άνθρωποι οι οποίοι φιλοξενούνται, οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν φύγει από τα σπίτια τους, εκείνοι είναι οι οποίοι ανησυχούν πολύ περισσότερο. Δεν μπορούν να τα δουν με το βλέμμα το αισιόδοξο που εσείς θέλετε να τους περάσετε το μήνυμα της ελπίδας, αλλά δεν μπορούν να το δουν και με ευκολία. Έτσι το καταλαβαίνετε. Το καταλαβαίνω, αλλά πρέπει να μάθουμε ορισμένα πράγματα στη ζωή μας. Δεν πρέπει να είμαστε συνέχεια να απογοητευόμαστε με το παραπονό. Πρέπει να έχουμε και ένα σημάδι αισιοδοξίας, και αν δεν το δώσουμε εμείς, ποιος θα το δώσει. Καλά είναι και τα μηνύματα αυτά που κάνετε, τουλάχιστον βρουν τον νοτικά. Έχω να πω στον κόσμο ότι, ναι, εγώ αυτή τη στιγμή έχω περίπου γύρω στους 150 οικίσκους. Εντάξει, οι 150-160 οικίσκοι που έχω στους 7 καταβλισμούς, αν υπολογίσετε ότι στον κάθε οικίσκο, για να δείτε τα άτομα που είναι γύρω στο 2,5 με 3 άτομα στον κάθε οικίσκο, τα άτομα αυτά είναι γύρω λοιπόν στα 550-600, δεν είναι παραπάνω. Αυτοί όλοι οι οποίοι σε οικίσκο, και οι οποίοι βέβαια δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι μια ευχάριστη διαμονή. Τι θέλετε διαμονή να πείτε με αυτό? Θέλω να πω ότι οι άνθρωποι, ένα μέρος από αυτούς τους ανθρώπους έχει ήδη ξεκινήσει να έχει φτιάξει τους φακέλους για να μπορέσει να επιδιορθώσει ή να μπορέσει. Πόσοι φακέλοι έχουν φτιαχτεί μέχρι στιγμής για να μπορέσουν να προχωρήσουν? Δεν μιλάω για τους επιχειρηματικούς και αυτά τα οποία στέλνονται μέσω της περιφέρειας. Πόσους φακέλους έχουν μέχρι στιγμής φτιάξει? Γιατί ακούστηκε χθες ένα νούμερο ότι, ξέρετε, άντε μέχρι του χρόνου στο σύνολό τους οι φάκελοι να έχουν φτάσει τους περίπου 1000. Αλλά εάν στο κάθε χρόνο πάμε συν χίλι, αν τους βρούμε όλους, και τους μηχανικούς και τους υπομηχανικούς και τους μεταπτυχιακούς του Πολυτεχνείου κλπ. Θέλουμε 7 χρόνια, δεκαετία. Άρα το τεχνικό επιμελητήριο καλά το υπολογίζει. Θυμάμαι τον κύριο Ταβερναράκη να το λέει αυτό. Δεν είναι δική μου εκτίμηση, ότι οι σημερινοί ρυθμοί μας πάνε σε βάθος δεκαετίας. Γιατί δεν φτιάχνονται οι φακέλοι? Αυτό θα πρέπει να συζητάμε, και όχι να λέμε αν είναι 7 χρόνια ή 10 ή 11. Το θέμα είναι γιατί δεν φτιάχνουν οι φακέλοι. Γιατί δεν υπάρχουν μηχανικοί. Γιατί οι μηχανικοί ζητάνε παίρνουν κάπου σαν και ο κόσμος δεν έχει να τα δώσει. Γιατί είναι πολλά τα γιατί. Λοιπόν, προηγουμένως σας είπα ότι ψάχνουμε να δούμε μήπως υπάρχει κάποια λύση με τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, με τους φοιτητές που είναι στο τελευταίο έτος, με αυτούς που κάνουν, ξέρω εγώ, έρχονται και κάνουν δοκτορά ή τέτοια στο Πολυτεχνείο στα Χανιά. Να μπορούμε να βρούμε από εκεί 50-100 άτομα να τα φέρουμε για ένα διάστημα μικρό. Αυτά είναι προβλήματα που τα λένε από το Υπουργείο και που ενδιαφέρονται και αυτοί για να μπορέσουν να κάνουν
ξέρω εγώ, πιο εύκολη τη διαδικασία. Όλη ξέρετε, ωστόσο, εγώ θα σας το θέσω για άλλη μια φορά, σας το είπα και πριν από λίγο, γιατί εσείς το κρατάτε επιχειρηματικά μέσα στο μυαλό σας. Είσαστε άνθρωπος που μπορεί να το κρίνει αυτό στην αγορά, ότι ξέρετε, δεν είναι μόνο ο αριθμός των μηχανικών. Σας το λέω δεύτερη φορά και τα κρατάτε εσείς αυτά, κύριε Φραγκάκη. Είναι και το κόστος και είναι πάρα πολύ μεγάλο το κόστος. Είναι και το κόστος. Δεν πρέπει να τα εξετάζουμε. Να δούμε. Είναι το κόστος, είναι μόνο ο αριθμός. Είναι όλα. Όπως το λέτε, έχει μεγάλη σημασία. Να δώσω μία πληροφορία, κύριε Φραγκάκη. Μου λένε τώρα οι συνάδελφοι και ξέρουμε ότι γίνονται έργα εδώ στη βιομηχανική περιοχή. Απλά χρηστική πληροφορία. Σας ζητάω συγγνώμη, αλλά να είναι ενήμερος ο κόσμος. Διότι σε 300 μέτρα από την Διχάλα, ανεβαίνοντας προς την βιομηχανική Μαυσόλου, αλλά κατεβαίνοντας προς τα κάτω, στα 300 μέτρα κάνουν αλλαγές στον ασφαλτοτάπητα. Χθες το μεσημέρι αποφασίσανε ότι έπρεπε να στείλουν την ανακοίνωση. Δεν έχει ενημερωθεί ο κόσμος πάρα πολύ καλά. Αυτή την ώρα και ο Γιώργος ο Σαχίνης που μπήκε μέσα στο στούντιο, ο οποίος έκανε τη βόλτα και το ρεπορτάζ, μου λέει και μου μεταφέρει το εξής, ότι πραγματικά τα πάντα είναι ασφυκτικά γεμάτα όλοι οι δρόμοι. Εθνική, κόμβος αεροδρομίου, Αλικαρνασσός, βιομηχανική, που την ξέρετε τη βιομηχανική, για να φύγεις να κάνεις την Ανικολουρίδα και να πας κάτω από το αστυνομικό μέγαρο. Γίνεται το αδιαχώρητο, διότι ο κόσμος κατευθύνεται και κατεβαίνει κάτω προς την Ικάρου, δεν μπορεί να μπει στην Ορακίων αφού θα μπλοκάρει και θα πέσει πάνω στο έργο για να έχει οδό διαφυγής, είτε προς λιμάνι είτε προς αεροδρόμιο. Και μάλιστα η παρατήρηση είναι η εξής: από τη στιγμή που υπάρχουν τα έργα, τα συνεργεία και τα λοιπά, γιατί δεν υπάρχει έξω και δύναμη της τροχέας να βοηθήσει λίγο τους οδηγούς. Εκεί έχουν φρακάρει τα πάντα. Ένα Ηράκλειο σήμερα φρακαρισμένο. Συνεχίστε. Σας ζητάω συγγνώμη, διέκοψα τον ερμό της σκέψης σας, αλλά και για τον κόσμο ο οποίος μας ακούει και δεν έχει ακούσει για το τι γίνεται, σας ευχαριστώ που με βοηθήσατε και με αφήσατε έτσι να το προχωρήσω και να του δώσω αυτή την πληροφορία. Παρακαλώ και συνεχίστε, κύριε Φραγκάκη, είμαστε στους φακέλους. Για πηγαίνετε. Λοιπόν, ναι, εγώ θα σας πω τώρα 5 πράγματα, έτσι να μην με διακόψετε, να σας τα πω επιγραμματικά για να καταλάβετε τα προβλήματα που έχουν σε ένα τέτοιο τραπέζιο. Όχι, άμα το κρίνω θα σας διακόψω. Εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα στους φακέλους. Υπάρχει πρόβλημα με τους μηχανικούς. Εξετάζεται το ενδεχόμενο να πάμε στο Πανεπιστήμιο. Όποιος γυρίσει πίσω την διαδικασία και το φάκελό του πει ότι εγώ δεν τον θέλω, θα πάρει πίσω τα χρήματά του. Μια ερώτημα. Κρίθηκε το φτύριο πράσινο. Είχε πάρει 4.000 για να κάνει το φάκελο. Εάν δεν κάνει το φάκελο, πρέπει να επιστρέψει τα χρήματα. Μάλλον. Αυτά δεν έχουν ξεκαθαριστεί, δεν το έχουν πει. Ότι θα πρέπει κάποιοι να. Μα έχει υποθεί ότι κάποιοι θα επιστρέψουν χρήματα, θα κληθούν να επιστρέψουν χρήματα. Θα επιστρέψουν, αλλά θα επιστρέψουν όλα. Θα πάρει, ας πούμε, την 20 συσκευή, τα 2.000. Από τα 4 θα επιστρέψει τα 2. Είναι κάποια πράγματα που είναι λεπτομέρειες, αλλά χρειάζονται μια απάντηση σε αυτά. Μετά είπανε εμείς είπαμε στον Υπουργό ότι θα ζητήσουμε να μην ισχύουν οι καινούργιοι συντελεστές δόμησης στην περιοχή μας, όπως έγινε στη Σάμμο. Στη Σάμμο έγινε έτσι, στον Τύρναβο δεν έγινε. Είπαμε λοιπόν μαζί με τον Τύρναβο, με τον Δήμαρχο του Τύρναβου, ότι θα κάνουμε σήμερα ή αύριο, γιατί αυτός θα γυρίσει το απόγευμα πάνω, ίσως αύριο ή μεθαύριο, θα κάνουμε μια επιστολή από κοινού ώστε να ζητήσουμε για να διευκολύνουμε όλη την κατάσταση και για να πάρει ο κόσμος και λίγο επάνω. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει ο κόσμος να καταλάβει ότι εμείς προσπαθούμε να του δώσουμε όλα αυτά τα οποία θα τον διευκολύνουμε. Να μην ισχύσουν οι καινούριοι συντελεστές δόμησης. Να πάνε με τους παλιούς. Με τους παλιούς συντελεστές, για να κάνουμε πιο εύκολη και να δώσουμε περισσότερο θάρρος. Αυτό είπατε έχει γίνει μόνο στη Σάμμο, δηλαδή με τους νέους συντελεστές. Αυτό έγινε στη Σάμμο, ναι, στη Σάμμο έγινε. Και εκεί προκάλεσε θέματα. Εφορία στον κόσμο, όχι. Δεν προκάλεσε θέματα. Ναι. Ίσα. Ναι. Το θέμα λοιπόν είναι το... Κάνετε επιστολή σήμερα μαζί με τον Δήμαρχο Τυρνάβου. Τι. Μαζί θα κινητοποιήσετε αυτή τη διαδικασία ή θα κινήσετε αυτή τη διαδικασία μαζί με τον Δήμαρχο Τυρνάβου. Όχι, μας είπε ο Υπουργός να κάνουμε μια επιστολή από κοινού και να τη στείλουμε. Ναι.
Μάλιστα. Και την ώρα που λέτε ότι ξέρετε λείπει μόνο μία υπογραφή για να προχωρήσει το χωροταξικό στο Αρκαλοχώρι. Τώρα δεν ξέρω πόσο εύκολο να γίνει το ένα με το άλλο. Και ξέρετε το λέω σαν αίτημα ότι μπορεί το ένα να έρθει να μπλοκάρει το άλλο και η υπηρεσία εκεί, εκεί πάνω στα Υπουργεία να μην τα καταφέρουν και να σας πάνε κάπου αλλού κύριε Φραγκάκη. Χρονικά. Δεν ξέρω εγώ. Εντάξει. Αυτό είναι μια... το πούμε μια άποψη δική σας που δεν ξέρω αν θα μπορέσει παρατήρηση να το απαντηθεί, κάνω. Να απαντηθεί τώρα. Όχι, χθες το πρωί συγκεκριμένα λέγατε ότι ξέρετε όλα αυτά μιλώντας για τα σπίτια που πρέπει να καταδαφιστούν και μας λέγατε όλα αυτά την ώρα που είμαστε ένα βήμα πριν, δηλαδή μας λείπει μια υπογραφή για την εφαρμογή του πολεοδομικού σχεδιασμού στο Αρκαλοχώρι. Και λέω, ρωτάω, εγώ δεν κάνω κρίση, εγώ ρωτάω, η δουλειά μου είναι να ρωτάω, μήπως αυτό έρθει απέναντι και μπλοκάρει με το ένα με το άλλο, αν γίνεται, σαφέστατα γίνεται, εγώ δεν είμαι μηχανικός. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή είναι σε ισχύ και θα αρχίσει σιγά σιγά η διαβούλευση και με το τεχνικό επιμελητήριο που έχει αναλάβει την όλη διαδικασία, είναι το τοπικό χωρικό. Εντάξει, αυτό το τοπικό χωρικό θα μας δείξει τις χρήσεις γης, τις οποίες θα υπάρχουν σε όλο το Δήμο Μηνώα Παιδιάδος. Ναι. Σε όλο. Το Τζούσουρα μέχρι τις Ξεροκαμάρια. Ναι. Λοιπόν, το άλλο θέμα, το πολεοδομικό του Αρκαλοχωρίου, το οποίο λέω ότι είναι μια υπογραφή, έχει πάει στο Σιποθρά, χρειάζεται από εκεί το OK και κλείνει. Και κλείνει. Ναι. Όταν κλείσει και αυτό, θα έρθει να κουμπώσει μαζί με το τοπικό χωρικό, το οποίο θα υποδείξει τις χρήσεις γης στην περιοχή και γύρω από το Αρκαλοχώρι. Οπότε θα έχουμε ένα ολοκληρωμένο σχεδόν κομμάτι της όλης γενικής πολεοδόμησης. Έχουμε σιγά σιγά, έχουμε και κάποια γραφεία τα οποία προσπαθούμε να κάνουμε ένα master plan για την περιοχή, να δούμε πώς θα κινηθούν πολλά πράγματα μαζί, γιατί όταν βάζεις πολλά πράγματα στο ίδιο τραπέζι, πολλές φορές χάσεις τον προσανατολισμό. Εννοείται μελετητικά. Ναι, μελετητικά. Πώς θα κινηθούν αρκετά πράγματα. Αυτό σας είπα. Θα δούμε. Αυτό ενδέχεται, σας το είπα πριν από λίγο, αλλά μάλλον δεν το καταλάβατε. Γι' αυτό δεν μου απαντήσατε ότι υπό αυτή την έννοια και με αυτά τα οποία συζητούσαμε πριν από λίγο, στο τέλος θα λέμε ότι θα έρθουν και θα εγκατασταθούν μελετητικά γραφεία να αναλάβουν όλες αυτές τις δουλειές του Αρκαλοχώρι, γιατί διαφορετικά δεν γίνεται και πώς θα το προχωρήσετε. Ναι, το είπατε έτσι που δεν κατάλαβα το εξής. Ναι, απλά το επαναφέρω. Δεν θα είναι πολλά τα γραφεία. Τα γραφεία θα είναι ένα, άντε το πολύ δύο. Γιατί όταν κάνεις ένα master plan, το κάνει για όλη την περιοχή. Το κάνει ένα γραφείο, δεν το κάνει 10 γραφεία. Ναι. Πιστεύω ότι κινούμαστε σε κάποιο δρόμο. Ωραία. Εσείς κινείστε σε κάποιο δρόμο. Να ρωτήσω τώρα το εξής. Και ρωτάω ευθέως, κύριε Φραγκάκη, διότι στη χθεσινή ημέρα και εσείς από τη δική σας την πλευρά και καλά κάνατε, ευελπιστούσατε σε πολλά πράγματα. Μακάρι να πήρατε εκείνες τις απαντήσεις οι οποίες χρειαζόταν. Ακούγαμε και από τους δημάρχους και αυτό το οποίο παίρναμε σαν μήνυμα ήταν ότι εσείς θέλατε να προχωρήσετε σε αυτή τη σύσταση ενός δικτύου σεισμόπληκτων περιοχών. Μάλιστα, σας άκουσα στο ραδιόφωνο της ΣΑΜΟ να λέτε στον συνάδελφο τον Γιάννη τον Έγρη, όταν σας είπε γιατί δεν προσκλήθηκε ο δήμαρχος της δυτικής ΣΑΜΟΥ, ότι ήταν μία πρόσκληση η οποία ήρθε με τους δημάρχους από το ίδιο το γραφείο. Εννοείται το γραφείο του Υφυπουργού του κυρίου Τριαντόπουλου. Ναι. Ναι, ωραία. Να ρωτήσω λοιπόν, απλά ήθελα να το τσεκάρω, να το επιβεβαιώσω για να προχωρήσω το ερώτημά μου. Ναι. Δεν ήξερα ότι η ΣΑΜΟΣ είχε δύο δημάρχους. Α, Ανατολική Δυτική ΣΑΜΟΥ. Νομίζαμε ότι ήταν ένας, γιατί τώρα ναι. Το κάνανε Ανατολική και Δυτική. Μα με συγχωρείτε. Εντάξει, το Υπουργείο, αφού δεν κάνατε εσείς το κάλεσμα, έτσι δεν είναι, και το έκανε. Αλλά το δεν είχαμε καμιά δουλειά. Ωραία. Όφιλε να το ξέρει το γραφείο του κυρίου Τριαντόπουλου και όχι εσείς. Λέω εγώ από την άλλη. Αναρωτιέμαι το εξής. Μα μωρέ Μανώλη Φραγκάκη. Μα μωρέ δήμαρχε, μα κύριε δήμαρχε, όπως θέλει να το πει κάποιος, έτσι όπως μιλάμε μεταξύ μας αυτή την ώρα. Είναι δυνατόν ένα υπουργείο, ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό, να γνωρίζει όλα αυτά τα προβλήματα, να ξέρει
από που θα πιάσει την κλωστή, από που θα την τυλίξει, από που δεν θα την ξεντυλίξει, πώς θα λύσει τα πράγματα. Και να είναι εκείνος ο οποίος κάνει το κάλεσμα για να συσταθεί ένα δίκτυο σεισμόπληκτων πόλεων, έτσι ώστε να υπάρχουν πιο οργανωμένα αιτήματα, πιο άμεσες πιέσεις κλπ. Δηλαδή η κοινή λογική μου λέει, έρχεται το Υπουργείο να κάνει τι? Να μπει ομπρέλα πάνω από τους δημάρχους και να τους πει αυτά θα λέτε, γιατί αυτά θέλω εγώ από τη δική μου την πλευρά, τα θέματα να προωθείτε. Γιατί δεν το καταλαβαίνω. Να το κάνετε μόνοι σας, να ερχόταν ο Τύρναβος, να ήταν η Σάμος, να ήσασταν εσείς, να πω καλά το κάνετε, μπράβο σας, και να έρθω να σας υπερασπίσω. Τώρα πείτε μου, ο Τριαντόπουλος ή το γραφείο του κυρίου Τριαντόπουλου, ζητώ συγγνώμη, δεν θέλω να το πω με αγένεια, εν τη ρήμη του λόγου το λέω. Αναρωτιέμαι, για ποιο λόγο να θέλει να κάνει αυτό το γραφείο? Γιάννης πίνει, Γιάννης κερνάει. Εγώ δεν ξέρω γιατί λέτε εσείς ότι το θέλει ο κύριος Τριαντόπουλος αυτό. Εγώ ρωτάω, δεν κατάλαβα ένα τέτοιο πράγμα. Εμείς βρεθήκαμε οι τρεις δήμαρχοι και είπαμε μια πρόταση του δημάρχου, αν δεν κάνω λάθος, τη Σάμου ήτανε, να κάνουν όλοι οι σεισμόπληκτοι ή οι πυρόπληκτοι ή οι δήμοι που έχουν πλημμυρικά φαινόμενα, όλοι αυτοί οι δήμοι πρέπει να κάνουμε ένα δίκτυο ώστε να μπορούμε να αντιμετωπίζονται τα προβλήματα ενιαία. Γιατί εδώ είδαμε ότι, και αυτό το κάναμε εμείς, το κάναμε μέσα στις συζητήσεις μας σαν πρόταση προς τον Υπουργό. Δεν το έκανε ο Υπουργός την πρόταση. Μάλιστα. Ώστε να μπορούμε να ξέρουμε που βαδίζουμε. Γιατί αυτή τη στιγμή, παράδειγμα, ο Τύρναβος βαδίζει ένα δικό του δρόμο. Η Σάμος βαδίζει ένα δικό της δρόμο. Η Σάμος μου λέει εμένα ότι έχουν πάρει πάρα πολλά από εσάς και ευτυχώς που είσαστε εσείς. Εγώ τους κάλεσα εδώ πέρα, τους κάλεσα το Υπουργείο τέλος πάντων, για να έρθουν να μας δείξουν αυτοί τι κάνανε για να μπορέσουμε να το κάνουμε και εμείς. Δηλαδή είναι λίγο τα πράγματα συγκεκριμένα, είναι χαμένα λίγο. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι έκανε ο ένας, τι έκανε ο άλλος. Είναι αυτό το πράγμα που... Ωραία. Άρα λοιπόν δεν γίνατε σοφότεροι χθες. Αυτό μου λέτε. Δεν ξέρω, αν κάνετε αυτό το συμπέρασμα, δεν γίνεται. Όχι, για εσάς το λέω. Για εσάς το λέω. Γίνατε σοφότεροι από όλα αυτά τα οποία λέμε? Ναι, όταν λέει ο Δήμαρχος ότι εγώ με απόφαση του Δημάρχου έκανα αυτά και αυτά και αυτά, και να την νομοθεσία, θα σας στέλνω, πάρτε τη, μελετήστε τη, δέστε αν μπορείτε να το κάνετε κι εσείς. Είναι κάτι καλό. Ωραία. Είναι κάτι καλό. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα, κύριε Φραγκάκη. Εγώ θα ήθελα από όλη αυτή την ιστορία να βγει ένα αποτέλεσμα το οποίο να διευκολύνει τον πολίτη, τον δημότη, τον άνθρωπο που έχει πληγεί από όλη αυτή την ιστορία και να μπορέσουμε να του δώσουμε κάτι παραπάνω από αυτό που δίνουμε σήμερα. Είναι στο δικό σας το χέρι και το ξέρετε. Είναι στο χέρι, αλλά και θα το πολεμήσουμε και θα προσπαθήσουμε με κάθε τρόπο. Είναι στο δικό σας το χέρι και το ξέρετε. Μακάρι. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα. Καλά.